Πάμε τώρα παρακάτω. Λοιπόν, για να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας. Είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης. Γεια σας, κύριε Γεωργιάδη. Ήσασταν αυτά πρόσωπα που αναφέρθηκαν από τον κύριο Πολάκη. Έχετε την τιμητική σας, δεν πούμε τώρα. Δεν μου κάνει καμία μεγάλη έκπληξη. Ούτε καλά, ούτε σε εμάς. Απλώς το αναφέρουμε. Ο κύριος Καρανικόλας επίσης μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Καρανικόλα. Το Πασόκ το κανονικό είναι εδώ. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Και ο Γιώργος Χουδαλάκης, διευθυντής προγράμματος στα Παραπολιτικά, πάντα τις πιο δύσκολες μέρες έρχεσαι να ξέρεις εδώ και να βοηθήσεις. Με την ειδικό αποστολών και πατριώτης του άλλου του Πολιάκη. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί είδαμε μέσα στο διάλογο νωρίτερα ότι αναφέρεται και το δικό σας όνομα, κύριε Γεωργιάδη. Να σας ελέγξουν, λέει, και εσάς να σας ελέγξει η τράπεζα. Εσείς πρώτα απ' όλα, γιατί δανεισμό μιλάμε, γιατί πράγμα ελέγχεστε, αν ελέγχεστε. Πρώτα απ' όλα δεν ελέγχομαι. Ναι, ναι. Τι ζητάει ο υπουργός, εν πάση περιπτώσει, να ελεγχθείτε. Κύριο Πολάκη, να σας ενημερώσω για να ξέρετε, είναι και ρεπορτάζ αυτό. Την Πέμπτη μεθαύριο έχουμε δίκη. Mm-hmm. Για ποιο θέμα? Εγώ το έχω κάνει αγωγή όταν με κατηγόρησε ότι είχα offshore στην Κύπρο. Μάλιστα. Εγώ προσέφηκα για να πάυσει αυτή η λάσπη εναντίον μου. Προσέφηκα στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής. Ζήτησα ενδελεχή έλεγχο του Πόθεν Έσχες μου. Κράτησε περίπου 2 μήνες. Ομόφωνα με την υπογραφή 4 δικαστικών. Είσαι εξ αυτών ο κύριος Γιάννης Αγγελής, τότε αντισαγγελέας διαφθοράς. Mm-hmm. Και με την υπογραφή της κυρίας Τασίαξ του Δουλοπούλου του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το Πόθεν Έσχες μου ελέγχθηκε. Ως πρόεδρο εννοείται. Ναι. Με βέτο της Επιτροπής. Ναι, ναι. Βγήκε καθαρό ότι δεν είχα ποτέ offshore και ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα το Πόθεν Έσχες. Σε ποιο δανείο σας αναφέρετε τώρα, κύριε Πολάκη? Παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, επειδή το θέμα μας είναι αυτό, γι' αυτό το λέω. Η υπόθεση είναι γι' αυτό λοιπόν. Του έστειλα αγωγή, του έστειλα εξόδιο και του είπα να ανακαλέσει. Δεν ανακάλεσε. Και την Πέμπτη έχουμε δικαστήριο. Θα πάτε? Την αγωγή δεν ξέρω αν θα πάω στα δόντια. Πώ να πάτε, αφού είναι η θεσιλία, τι να πάτε? Α, είναι αγωγή. Είναι αγωγή. Ναι, εκεί εντάξει, πάμε εντάξει. Να ζητήσουμε χρηματική ναι. αποζημίωση για ηθική βλάβη. Ωραία, και πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα με δικαιώσει. Μάλιστα. Το δάνειο στο οποίο αναφέρει το δικό μου. Ναι. Είναι στεγαστικό δάνειο. Από πότε? Από τον Ιούλιο του 2007. Πόσο? Περίπου σε 600.000, 540.000 κάπου εκεί. 500, μάλιστα. Το αποπληρώνετε από τότε κανονικά με σήμερα? Είναι δάνειο που πήρα πριν εκλεγώ βουλευτής. Είναι 12 χρόνια τώρα αυτό. Είναι πολλά. Το αποπληρώνω κανονικότητα, σας λέω. Έτσι. Δεν είναι κόκκινο, είναι πράσινο. Γιατί ωραία, ο κύριος Πολάκης λέει εδώ ότι δεν έχετε γυρίσει ούτε ένα 5.000. Ο κύριος Πολάκης, επειδή εκτός όλων των άλλων προβλημάτων που έχει, είναι, δηλαδή εκτός από σαχλαμαρόμαγκα που τον είπε η Ευσύν, δεν είναι δικό μου χαρακτηρισμό. Είναι τη ευμερία συντακτών ο χαρακτηρισμό, έτσι. Σαχλαμαρόμαγκα. Εκτός από σαχλαμαρόμαγκα, είναι άσχετο. Τα στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα, το δικό μου, όλα είναι τοκοχρεωλητικά. Δηλαδή. Τα πρώτα 10 χρόνια πληρώνεις μόνο τους τόκους των 30 ετών. Mm-hmm. Και μετά τα 10 χρόνια πληρώνεις τους τόκους ότι έχει απομείνει, συν σιγά σιγά το κεφάλαιο. Λίγο το κεφάλαιο. Δηλαδή τα επόμενα 10 χρόνια είναι λίγο κεφάλαιο και το κεφάλαιο στην ουσία το ξεπληρώνεις τα τελευταία 10 χρόνια. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό γίνεται για να διασφαλίζουν οι τράπεζες τα κέρδη τους, γι' αυτό και δεν σου επιτρέπουν να κάνεις και απότομη αποπληρωμή. Αυτό είναι το δάνειο που έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο. Άρα λέει ψέματα, λέτε, για σε ό,τι σας αφορά. Ότι δεν έχετε αποπληρώσει την δραχμή. Το δάνειό μου είναι από την τράπεζα Alpha Bank. Mm-hmm. Όποιο θέλει μπορεί να πάει να το ελέγξει. Παρετούμε παντός απορρίτου. Δεν ξέρω αν θα το ψάξω. Ωραία, έληξε. Έτσι. Έληξε. Επληρώνεται κανονικότατα. Ελήφθη πριν γίνω βουλευτής. Mm-hmm. Όχι, ούτε καν δεν ήμουν υπουργός. Mm-hmm. Πριν γίνω βουλευτής. Πολίτης, άνθρωπος, γιορτάς, ιδιώτης. Μάλιστα, μάλιστα. Και κάθεται τώρα. Για και πρώτη κατοικία είναι αυτό. Για πρώτη κατοικία. Και συγκρίνει το δικό μου δάνειο της πρώτης κατοικίας που έχει ως ενέχειρο το σπίτι που μένω στο Μαρούσι, το συγκρίνει με το δάνειο το καταναλωτικό των 100.000 που πήρε αυτός ως δεύτερο δάνειο πάνω σε ένα σπίτι που η Τράπεζα Αττικής το εκτίμησε 310.000. Θέλω να σου πω ότι εγώ χθες πήρα 2 μεσίτες στην Κρήτη για να καταλάβω. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν, ούτε τον κύριο Πολάκη, την περιοχή. Γελάγανε. Μιλάμε τώρα για ένα ορεινό χωριό στα Σφαγιά. Έχουμε πάει έτσι. Και το έχουμε δείξει. Ένα ορεινό χωριό στα Σφαγιά. 300.000 είναι στη φαντασία του μηχανικού της τράπεζας που έβαλε την υπογραφή του. Και θα ελεγχθεί προφανώς ο μηχανικός γι' αυτό. Όταν 300.000 δεν έχουν μεγάλες περιοχές εδώ στην Ελλάδα. Είναι σαν να μιλάμε για στο ψυχικό. Υπάρχει κάτι παράνομο εδώ και εκεί. Εάν πράγματι έχει αποτιμηθεί το σπίτι αυτό παραπάνω από την πραγματική του αξία, είναι παράνομο. Είναι κακούργημα. Η τράπεζα έβγαλε ανακοίνωση ότι όλα έγιναν σύνολο. Αλλά οι εισαγγελείς έχουν κάνει ένα σωρό διώξεις επιχειρηματικές για δάνεια που έχουν δώσει τράπεζα. Δεν σημαίνει αυτό. Μην το πει τράπεζα τελείωσε. Για το τώρα μιλάμε. Και η τράπεζα της Ελλάδας. Από ό,τι καταλάβαμε τα ίδια είπε πάνω κάτω. Η τράπεζα της Ελλάδας είπε ότι τηρήθηκαν διαδικασίες τράπεζα της Ελλάδας. Δεν μπορεί να ελέγξει την τράπεζα. Την έλεγξε λοιπόν την τράπεζα και είδε ότι όλα πήγαν καλά. Ναι, παρουσίασε, είπα, ένα χαρτί ενός μηχανικού η Τράπεζα Αττικής που είπε το σπίτι αυτό αποτιμήθηκε στα 310.000. Ωραία. Εάν η αποτίμηση είναι μούφα, να σου το πω πάρα πολύ απλά,
και δεν είναι 310.000 και είναι 100.000, όπως λέει η αγορά. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση έχει κάνει ο μηχανικός κακούργημα, πάει φυλακή. Και όσοι έχουν υπογράψει από πάνω. Ναι, αλλά μόλις έσκασε αυτό το θέμα, κύριε Γεωργιάδη, είχαμε εστιάσει στον τρόπο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο κύριος Πολάκης πήρε ακριβώς το δάνειο των 100.000 ευρώ. Είναι προφανές ότι καταναλωτικό δάνειο 100.000 ευρώ δεν μπορεί να έχει λυθεί χωρίς παρέμβαση. Εγώ το Σαββατοκύριακο, και παίξα το βίντεο και χθες στην εκπομπή σας, κύριε Οικονόμου, ναι, το είδα. Ήμουνα στην Τρίπολη στην κοπή της πίτας του Κώστα του Βλάση. Είχα 2.000 κόσμο. Ρώτησα. Και τους ρωτήσατε, το είδα. Ούτε ένας δεν σήκωσε χέρι. Το ίδιο έκανα την Δευτέρα τον Κυριακή. Την Κυριακή το πρωί στο Θόδωρο τον Καράγλου στο Πανόραμα που είχα πάλι την πίτα του. Υπάρχει, το ίδιο. Υπάρχει, το ίδιο, όμως, το ίδιο, υπάρχει και μία ηχογράφηση όμως που έγινε από τον Υπουργό προς τον τραπεζίτη στη συνομιλία τους και μία δημοσιοποίηση αυτή τη ηχογράφηση. Κλείσαμε το δικό μου δάνειο. Πάει αυτό, έλεγε το δικό σας. Τα υπόλοιπα στο δικαστήριο με τον κύριο Πολάκη την Πέμπτη όπου θα του κάνω τον ενημερώνω νέα αγωγή. Γιατί υπονοούμε να πάρει το δάνειό μου. Ωραία. Νέα αγωγή θα φάει γι' αυτό. Και πάμε. Γιατί πρέπει να καταλάβει κάπου το κ. Πολάκης ότι στην Ελλάδα υπάρχουν και δικαστές και νόμοι. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε στα τώρα δικά στο του χθεσινό. Βεβαίως. Καταρχάς, ζούμε σε μια χώρα απόλυτης παρακμής. Εγώ που πάντα πίστευα ότι θα φτάσουμε τον Οκτώβριο για εκλογές, αρχίζω να λέω είναι δυνατόν ο Τσίπρας να κάνει στον εαυτό του και στην αριστερά τέτοια ζημιά και να μείνει άλλους 4-5 μήνες σε τέτοιο καθεστώς παρακμής. Θα λιώσουνε. Προσέξτε τι έχουμε σήμερα ως ειδήσεις. Δευτερόλεπτα. Τα SMS του Καμένου στον Κοντζιά, ναι, θα σε λιώσω αλήθεια, θα σε καταστρέψω, θα σε μπω. Και τον ηχογραφημένο υπουργό. Υπουργό του Τσίπρα σε υπουργό του Τσίπρα. Ο υπουργό άμυνα του υπουργού εξωτερικών. Mm-hmm. Έτσι. Και τον Πολάκη να απειλεί τον κεντρικό τραπεζίτη σε τρεις μέρες θα έρθει και θα δει τι έχει να πάθει. Δηλαδή θα σε πλακώσει το ξύλο. Ναι. Και ταυτόχρονα, προσέξτε το πιο βασικό από όλα τώρα. Ευθεία παραβίαση του άρθρου 370 του ποινικού κώδικα. Mm-hmm. Για να καταλάβει ο κόσμο. Τον ενημέρωσε βέβαια τον μαγνητοφωνή. Ο νόμος δεν λέει πρέπει να ενημερώσεις. Ο νόμος λέει ρητή συνένεση. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να έχει ηχογραφημένο ο κ. Πολάκη τη φράση από τον Τσουνάρα. Mm-hmm. Ναι, κύριε Πολάκη, δέχομαι να με ηχογραφήσετε. Αυτό το πράγμα δεν φαίνεται. Να αν δεν έχει αυτό το πράγμα, έχει διαπράξει κακούργημα. Είναι αυταπάγγελτη η δίωξη. Δεν χρειάζεται να κάνει μήνυση ο Τουρνάρα. Θα γίνει, φωτιά ασυλία. Δεν υπάρχει ασυλία στα αυτόφορα κακουργήματα από το Σύνταγμα. Τα αυτόφορα κακουργήματα εξαιρούνται τη βουλευτική ασυλία. Κανονικά θα έπρεπε ένα εισαγγελέα ήδη να έχει ασκήσει δίωξη τον κύριο Πολάκη. Έχετε ακούσει κάτι? Όχι. Γι' αυτό και ο κύριο Πολάκη, ο Παξεβάνης από χθες το βράδυ, να ξέρετε, κλείνω με αυτό, το έχουν γυρίσει. Και λένε δεν υπήρχε ηχογράφηση. Εγώ ήμουν χθες με τον κύριο Καρανικόλα στο Blue Sky και λέω ο κύριο Καρανικόλα στον ντοκουμέντο. Χατζηνικόλα, συγγνώμη. Έχει δίκιο, Σπύρο μου, χίλια συγγνώμη. Δεν θα το κάνω αυτό σε εσένα, ποτήθηκα. Του λέω, Χατζηνικόλα, ότι δεν υπάρχει ηχογράφηση. Γιατί λένε δεν υπάρχει ηχογράφηση τώρα, να το καταλάβουμε. Για να γλιτώσουν από τον νόμο, λέτε. Αν διαβάζετε και παίζετε στο Sky του διαλόγου και είναι ηχογράφηση, ο κόμμα που το βλέπει, βλέπει αξιόπιστου διαλόγου και θεωρεί ότι είναι η πραγματική διάλογη των δυο του. Ναι. Εάν όμω δεν υπάρχει ηχογράφηση και είναι ό,τι θυμάται ο Πολάκη, ναι, τότε αυτοί οι διάλογοι έχουν αξία σκουπιδίων. Μάλιστα. Δεν έχουν καμία αξία. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Άρα, υπάρχουν. Ελάτε, κύριε Γιώργο. Πρέπει ένα εισαγγελέα να ασκήσει δίωξη για την παραβία του 370. Για να μην το χάσω και δεν θα πάρω το λόγο από τον Σπύρο, δεν υπάρχει μία φράση του κυρίου Πολάκη που λέει δημοσιοποιήστε το. Διαβάστε το. Ναι, διαβάστε ναι, ναι, το. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια επιβεβαίωση στην πλευρά του Πολάκη. Τον ίδιο. Για του διαλόγου. Στο Facebook. Αυτά πρέπει να ερευνήσει ο εισαγγελέα. Ότι υπάρχει μια επιβεβαίωση είναι ένα στοιχείο. Μα το λέει, το βεβαιώνω ότι έγινε έτσι. Κύριε Καρανικόλα. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή ή ο κύριος Πολάκης έχει διαπράξει ένα βαρύτατο κακούργημα για το οποίο απειλείται από τον νόμο κάθειρξη, ποινή κάθειρξης έως 10 ετών και οφείλει δικαιοσύνη άμεσα να επέμβει γιατί είναι αυτεπαγγέλτος διοκόμενο αδίκημα ή όλα αυτά τα οποία μας λέει ο κύριος Πολάκης είναι από κύημα της φαντασίας του. Οπότε να τον χαίρεται ο κύριος Τσίπρας που έχει έναν υπουργό ο οποίος κατασκευάζει με τον ανεξάρτητο κεντρικό τραπεζίτη δίθεν διαλόγους. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποιος είναι αυτός ο ψευτόμαγκας, ο κύριος Πολάκης, που λέει στον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας, που είναι ανεξάρτητη αρχή, έλα σε τρεις μέρες και θα τα πούμε. Ποιος είναι αυτός που απευθύνεται με αυτό το ύφος στον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω κάτι, κύριε Οικονόμου, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτός πλέον ο αυτόκλητος κήρυκας της ηθικής, ο οποίος μας έχει συνηθίσει με αυτές τις ψευτομαγκές, με αυτή τη χειδαιότητα στο δημόσιο λόγο του να απευθύνεται έναντι όλων και να κατηγορεί τους πάντες, εμφανίστηκε ξαφνικά να παίρνει ένα δάνειο που ούτε σε καιρούς
Παχαιώνα γελάδων θα μπορούσε να πάρει κάποιος 100.000 ευρώ ως καταναλωτικό δάνειο. Και τώρα τι κάνει, αρχίζει ξανά τις ύβρις, αρχίζει ξανά τις συκοφαντίες, αρχίζει το γνωστό τρόπο με τον οποίο έχει πολιτευτεί. Μα δεν είναι ο ίδιος ο οποίος κατά δική του ομολογία παρανομούσε κρατώντας διπλά βιβλία? Έχει το δεν είναι ο ίδιος. Το λέτε, ο κύριος Πολάκης στην κυβέρνηση. Κύριε δεν ξέρω αν έχει το καταλόγιο στο κύριος Πολάκης. Εγώ αυτό που ξέρω ότι ο κύριος Πολάκης εκφράζει τον καθεστωτισμό της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Μάλιστα. Και είναι το ήθος και το ύφος του κυρίου Τσίπρα, γι' αυτό και τον κρατάει στην κυβέρνηση. Ναι, αλλά λέει, γιατί να εγώ δεν μπορώ και τα δικά σας δάνεια, λέει, να το συνεχίζει. Να μας πείτε και για τα δικά σας δάνεια, σου λέει, τα έχετε στο σιρτάρι. Τα δάνεια του Πασόκ έχουν ελεγχθεί. Είμαστε το μόνο κόμμα που βάλαμε 6 ορκωτούς εταιρείες ορκωτών λογιστών και έλεξαν τα δάνεια. Να μας πει για τα δάνεια του ΣΥΡΙΖΑ για την offshore της Αυγής ο κύριος Πολάκης και να μας πούνε για τις δικές τους ημέρες. Γιατί εγώ θεωρώ ντροπή, για παράδειγμα, και να είναι υπουργός αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος να συνεχίζει μία δίκη με έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή. Είναι ο άνθρωπος που κατά τη δική του ομολογία του κυρίου Πολάκη δεν έχει δηλώσει το ποδενέσχες τα τριπλάσια χρήματα που έπαιρνε ως υπουργός αυτός δημόσιος υπάλληλος. Όλα αυτά φανερώνουν τις τελευταίες μέρες αυτής της κυβέρνησης που πραγματικά θα τους συνοδεύσει μέχρι τις εκλογές, γιατί είναι μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα άκρος καθεστωτική και μια κυβέρνηση η οποία δείχνει πραγματικά ντροπή για όλα αυτά που συμβαίνουν. Αφού ακούσαμε τους πολιτικούς μας, αναρωτιέμαι πραγματικά, Γιώργο, με όλες αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που παρελάβουν τις τελευταίες ημέρες, τις ειδήσεις, τις εκπομπές κλπ. Ο πολίτης έχει βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Προφανώς. Έχει βγάλει ένα συμπέρασμα το οποίο είναι ότι οι πολιτικοί δεν αντιμετωπίζονται όπως οι πολίτες, τουλάχιστον από τις τράπεζες. Όχι όλοι οι πολιτικοί. Θα σας πω. Ένας λέει πολιτικό μόνο έχει πάρει αυτό το δάνειο. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτά. Όχι όλοι οι πολιτικοί. Γιατί και τα δάνεια των κομμάτων στα οποία αναφερθήκατε είναι μια κραυγαλαία περίπτωση ευνοϊκής μεταχείρισης. Προκρίσης, κύριε Σουβαλάκη, την εποχή που δίνονταν δάνεια αφιδώς σε όλους στην Ελλάδα. Λοιπόν, προκρίσης. Εγώ, επειδή δεν θέλω να μπω στη λογική μιας προσωπικής αντιπαράθεσης, δυστυχώς ο κύριος Πολάκης δεν είναι πολύ εύκαιρος σε τέτοιες συζητήσεις. Εγώ με πολύ χαρά θα ήθελα να είμαι σε ένα τραπέζι να τον αντιμετωπίσω με επιχειρήματα και με κριτικές, αν θέλει, ανταλλαγές επιχειρημάτων επίσης. Τίποτα μαντινάδες κριτικές. Πολύ ευχαρίστως. Θα έλεγα όμως το εξής. Πρώτον, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε από το τραπεζικό σύστημα με ποια εχέγγυα δανείζει ένα πολιτικό τη στιγμή που εγώ, για παράδειγμα, ή εσύ, Δημήτρη, ή Μαρία, αν πάμε στην τράπεζα, θα πούν τι εισοδήματα έχει. Η τράπεζα τα έχει. Όχι, έχει, λέει, τις εγγυήσεις που χρειάζονται και τις προσωπικές εγγυήσεις. Πρόσεξε με, γιατί το ψάξα λίγο παραπάνω. Ναι. Εσύ σήμερα είσαι δημοσιογράφος και μπορείς να επικαλεστείς ένα συμβούλιο που έχεις με το τηλεοπτικό σταθμό Sky και έχω αυτές τις αμοιβές. Τις βλέπει ο τραπεζίτης και λέει: δικαιούσε ένα δάνειο από εμάς 100.000. Μάλιστα. Ο πολιτικός τι ακριβώς επικαλείται για τα εισοδήματά του? Ότι είναι βουλευτής ή υπουργός? Θα είναι και αύριο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σήμερα υπουργός και παίρνει περίπου 7.000 το μήνα, αν δεν απατώμε. Επικαλείται αυτά τα εισοδήματα μέχρι πότε? Υπάρχει ένα τεράστιο ερώτημα εδώ και σας πληροφορώ τουλάχιστον με τους τραπεζίτες που μου κάναν την τιμή να μου απαντήσουν στις ερωτήσεις μου. Διαπίστωσα ότι είναι ένα γνωστό πρόβλημα το οποίο το προσπερνάνε. Επικαλούμε διαχρονικό, λες. Βεβαίως. Επικαλούμε για την μαρτυρία του Άδωνη Αν, του κ. Γεωργιάδη, και σας λέω ότι υπάρχουν πολιτικοί που στο παρελθόν, δανειζόμενοι ως υπουργοί βουλευτές, μετά την μη επανεκλογή τους δεν κατάφεραν να δώσουν μία πίσω. Ένα θέμα, Γιώργο, είναι αυτό που περιγράφουμε. Σωστά, σωστά. Και ένα άλλο θέμα, το πιο φρέσκο που μας έσκασε μέσα στη νύχτα, είναι η ηχογράφηση, όπως τουλάχιστον λέει ο ίδιος ο κύριος Πολάκης, ο οποίος δημοσιοποιεί αυτούς τους διαλόγους που έχουν μέσα και απειλές από τον ίδιο. Μαρία μου, επειδή είσαι παιδί της αλλαγής, εσύ. Ναι, είμαι παιδί της αλλαγής, εγώ, αλλά άλλο θέλω να πω. Θα σου πω ότι τι λένε τα παιδιά μου σε αυτές τις περιπτώσεις. Τις διαφημίζει κιόλας. Όλο αυτό ο κύριος Πολάκης το διαφήμισε χθες βράδυ. Ο κύριος Πολάκης, ό,τι κάνει, κατά τη γνώμη μου, είναι στα πλαίσια μια στρατηγική. Είναι στρατηγική τη πρόκληση. Θεωρώ ότι επενδύει πάρα πολύ σε ένα αντισυστημισμό, τον οποίο προσπαθεί να επέμψει με πάρα πολλούς τρόπους. Και έχει κοινό αυτός ο αντισυστημισμός? Ναι, κατά τη γνώμη μου έχει. Εγώ τουλάχιστον. Αντισυστημισμός με 100.000 ευρώ καταναλωτικό δάνειο. Λίγο δύσκολο. Στην, αυτό που λες, Γιώργο. Το αντίκρισμα του κόσμου το βλέπω. Στην παρατήρηση που κάνει τώρα ο Γεωργιάδης. Γιατί πρόσεξε. Μέχρι τώρα μπορεί να πούλεγε αυτός ο αντισυστημισμός και ο τραμπουκισμός έναντι του παλιού συστήματος και του κατεστημένου και ούτω καθεξής. Όταν όμως βλέπει αυτός ο κόσμος ο αντισυστημικός ότι εδώ έρχεται ένας υπουργός και παίρνει 400 χιλιάρικα για ένα σπίτι στον Αργουλές Φακίων, σαν να λέμε στη φυλακτή Καρδίτσας, γιατί και εγώ έχω σπίτι στη φυλακτή.
Άρα μπορώ να πάρω κι εγώ ένα τέτοιο δάνειο. Ναι, και εμάς μια χαρά είμαστε στις πρόποδες Σπίνδου είμαστε. Όπως είναι τα λευκά όρη. Θεά περιόριστη. Λίμνη πλαστήρα από τη μια μεριά, βουνά από την άλλη χιονισμένα. Εκτιμώ κατά την γνώμη μου... ακριβό το του Πολάκη πάντα. Του Πολάκη λίγο του δεν θα κάτσει. Με αρέσει τα σφαγιά πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικό τόπο έτσι. Αλλά του Πολάκη δικά το σπίτι για 300 χιλιάρικα δεν δείχνει. Καλά, δεν κοιάζει. Το σπίτι είναι ωραίο πάντα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ωραίο, μια χαρά το σπίτι. Δεν είπα για 300 χιλιάρικα. Μια χαρά. Για πες Γιώργο. Εγώ έλεγα λοιπόν ότι αυτή η ιστορία με τις ηχογραφήσεις και τα λοιπά είναι αυτό που λένε τα πιτσιρίκια next level. Και μετά το next level, μετά την επόμενη πίστα, έχει και game over. Δυστυχώς ο πολιτικός διάλογος οδηγείται σε κάτι το οποίο δεν θα έχει καλό τέλος. Μα αυτό περιέγραψε και ο κύριος Γεωργιάδης από ό,τι κατάλαβα, ότι ζούμε τις τελευταίες μέρες κάπως έτσι νομίζω το κάτι. Είπατε. Να δείξετε. Επιτρέπετε. Ναι. Κοιτάξτε, για μένα το πιο σοβαρό θέμα της ημέρας, πέραν του Πολάκη και του δανεισμού του κτλ., για τα οποία κάποιος πολλά μπορεί να δει και έτσι και αλλιώς. Εγώ έβαλα πραγματικά ερωτήματα σε σχέση με τον δανεισμό. Ναι. Λέω όμως ότι το σοβαρότερο θέμα ήταν αυτή η ανταλλαγή SMS, μάλλον αυτά που μας είπε ο κύριος Κοντζιάς. Κατά τη γνώμη μου, αν μιλάμε για δυσλειτουργία σε μία κυβέρνηση, πόσο πιο κατά. Και μάλιστα εν ενεργεία, όχι τώρα. Όταν ήταν στο δύο τραπέζι, στο Υπουργικό. Στην κρίσιμη τη διαπραγμάτευση. Και μας θύμισε ο στρατηγός πριν ο κύριος Τζούμης ότι αυτά τα SMS. Τα έστειλε ο κύριος Καμένος όταν είχαμε τους δύο κρατούμενους στρατιωτικούς. Το λέω. Και πλακώνονταν. Στην κρισιμότερη στιγμή της διαπραγμάτευσης, οι διάλογοι Υπουργού Εξωτερικών και Υπουργού Αμήνης ήταν αλήθεια σε λιώσω. Ότι μάλλον να βγάλω τα λεπτά πριν από το σώρο. Ο Τσίπρας. Ένα λεπτό. Μπορεί να δείξει λίγο η κάμερα. Γιατί αυτό ήσασταν πριν το λεπτό. Αν μπορεί λίγο η κάμερα να έρθει να το δείξει. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος τι έχει συμβεί. Διαρροές Μαξίμου, δεν ξέρω αν φαίνεται, δεν φαίνεται κάποιος γυαλίζει. Άμα το κουνάτε δεν θα το δούμε. Εκεί. Γυαλίζει, τι να κάνω. Διαρροές Μαξίμου, διαρροές Μαξίμου. Τι λέει λοιπόν. Κακούργημα αν έχει ηχογραφηθεί συνάντηση Τσίπρα Ψυχάρη. Α, λέτε το παλιό, με τη γάτα. Με τη γάτα. Με τη γατούλα. Τότε ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι αν τον έχει ηχογραφήσει ο Ψυχάρης είναι κακούργημα. Μάλιστα. Πρόσεξε. Τώρα ο ίδιος κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός, το αν έχει ηχογραφήσει ο Πολάκης το Στουρνάρα, πέρα βρέχει! Μες. Είναι Κυριακή μεσημέρι! Σαφές. Λοιπόν, το λέω για να καταλάβει και ο πιο φανατικός Σιριζέος που πιθανόν βλέπει την εκπομπή. Δύσκολα, δεν ξέρω καμιά φορά. Ποτέ δεν ότι, ένα λεπτό, ότι δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ή νόμοι ισχύουν για όλους ή δεν ισχύουν για κανέναν. Μάλιστα. Και το λέω για άλλη μια φορά. Επειδή σίγουρα κάποιοι εισαγγελείς ακούν την εκπομπή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας, ένας, που ενδιαφέρεται να τηρηθεί ο νόμος. Η κυρία Ξένη Δημητρίου, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που δείχνει τόσο μεγάλη ευαισθησία και λέει είναι... για το ότι ένας υπουργός έχει παραβιάσει το ποινικό κώδικα εξόφθαλμα σε επίπεδο κακουργήματος, χωρίς ασυλία. Έχει να πει κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Στέλνει τώρα ένας τηλεθεατής και λέει: είμαι φανατικός Σιριζέος και βλέπω κάθε μέρα την εκπομπή. Πολύ τρομερό. Εδώ ακούτε εσείς τελευταία τα παιδιά της αλλαγής. Στο ραδιόφωνο, κύριε Γεωργιάδη, μαθαίνω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι καλό που βρεθήκαμε σήμερα για να μην νομίζω ότι είμαστε και μαλωμένοι. Δηλαδή, εγώ δεν έχω τίποτα. Ο Καρουνάκης έλεγε ότι αυτοί που σε βρίζουν σε βλέπουν πιο φανατικά. Και είχε δίκιο. Εγώ άκουσα, κύριε μια και ετέθη το θέμα, να πω το εξής. Εμένα η κριτική μου αρέσει. Αρκεί να είναι καλό. Πάρα πολύ πάντα. Μου αρέσει, αρκεί να είναι καλό. Χαίρομαι, παιδιά, στο κοντρόλ. Ό,τι είναι καλόπιστο μου αρέσει. Και δόξα τω Θεώ, έχω δεχτεί στη ζωή μου τόνους κριτικής. Αν είναι ένας που έχει δεχτεί κριτική. Λοιπόν, καλημέρα, Σκύρι. Καλημέρα, παιδιά, να είστε καλά. Γρήγορα, γρήγορα, ερχόμαστε σε